Στην κυβέρνηση, χθε έγινε μια έκτακτη σύσκεψη και συζητούν για μια νέα αναδιάταξη του συστήματο υγεία. ουσιαστικά ξανά να βάλουν νέα νοσοκομεία του ιδιωτικού τομέα στη μάχη mm. και να γίνει ο διαχωρισμό ουσιαστικά ε, κρατικά COVID νοσοκομεία, COVID ε, κρατικά νοσοκομεία που είναι και για γενικά περιστατικά σήμερα, να γίνουν νοσοκομεία COVID, mm. και τα περιστατικά τα οποία είναι εκτό COVID να μετακινηθούν. Να μεταφερθούν σε νοσοκομεία του ιδιωτικού τομέα. Δηλαδή, ο ιδιωτικό τομέα αυτή τη στιγμή να αναλάβει. Όλο ε, το non COVID κομμάτι. Ακριβώ και ναι. τα κρατικά νοσοκομεία να αναλάβουν το COVID. Συνολικά, ο ιδιωτικό τομέα. Όσοι. Αυτό θα είναι από προϊόν συνεννόηση. Ε, Όχι. Γιατί άκουγα χθε τον κύριο Κουτσούμπα που έλεγε ότι. μάλιστα και χωρί. Ε, ε, αντίτιμο, πώ να σου το πω, ναι, ναι. Ε, ε, να, να μπει όλο ο ιδιωτικό τομέα, ναι. όλο το εθνικό σύστημα να γίνει ένα, δημόσιο και ιδιωτικό ναι. τομέα. Ουσιαστικά μιλάει για μια γενική επιστάτευση, ο κ. Ναι. έτσι ναι. Αυτό, αυτό φωτογραφεί. Επιστάτευση των ιδιωτικών ναι, ναι. κλινικών ναι, ναι. και Όλη των στιγμάχη. διαγνωστικών ναι. κέντρων. Αυτό δηλαδή. Δε, όχι, αναμε... δεν είμαστε εκεί ακόμα. Δεν είμαστε εκεί. Όχι. Ναι. Ε, Συζητάμε αυτή τη στιγμή για να γίνουν δύο νοσοκομεία. Ακούω ότι μπορεί να είναι το Θεάσιο και το Γεννηματά. Σαν πληροφορία, σα το λέω, δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμα να γίνουν νοσοκομεία COVID μόνο mm -hmm. και όσα περιστατικά γενικά υπάρχουν στα νοσοκομεία αυτά να φύγουν και να πάνε στο ιδιωτικό τομέα σε κλίνε οι οποίε θα μπουν στη μάχη μετά από συνεννόηση. Δεν είμαστε ακόμα στο όλοι ένα. Να, ναι. Και βεβαίω ε, είναι ένα ερώτημα μέχρι το τέλο τη εβδομάδα θα δουν αν φτάνουν οι 200-206 ε, ε ιδιώτε γιατί ή που, ή που θα νέα φουνιά. Ή αν θα πάμε σε νέα φουνιά. Εκεί προφανώ η επιστράτευση είναι σε λειτουργία. Προσέξτε, ε, δεν θα χρειαστεί δεύτερη απόφαση, mm. απλώ θα φύγουν νέα φυλακορία προ ε, ε, άλλου ιδιώτε γιατρού. Όλα αυτά θα αποφασιστούν μέχρι την Παρασκευή, γιατί την Παρασκευή, όπω σα είπε και ο κ. Μαγιόλη ε, πολύ σωστά νωρίτερα, θα έχουν εικόνα και για το πώ θα πάει πάνω κάτω η επόμενη εβδομάδα, η οποία επίση θα είναι δύσκολη. Αν συνεχιστεί και η επόμενη εβδομάδα στα ίδια νούμερα, ε, είναι βέβαιο ότι ούτε οι ιδιώτε γιατροί οι 206 θα φτάσουν και πιθανότητα και η νέα αναδιάταξη να μην φτάσει. Τώρα. Να χρειαστεί καινούριο και, υπολογισμό. Ναι. Ε, δεν συζητάμε για εμπόριο, ναι. δεν, δεν συζητάμε για σχολεία, δεν, υπάρχει καμία δεν συζητάμε για α, μετακίνηση από νομό σε νομό και νομίζω ότι τίθεται πλέον και ένα αμφιβόλο το αν το Πάσχα. Αυτό που υπήρχε μια ελπίδα, αν θυμάστε, ναι, ναι. και νομίζω και δια τη εκπροσώπου. Το πει, Ότι θα ανοίξουν. Να πάμε από νο... νομό σε νομό, να γίνει το Πάσχα και εκτό των τυχών των μεγάλων πόλεων. Νομίζω ότι τίθεται είναι κινδύνο αυτή τη στιγμή, φοβούμενοι ότι το φορτίο, το βαρύ τη Αττική και άλλων μεγάλων πόλων θα μετακινηθεί στην άλλη χώρα. Όπω έξω, στην περιφέρεια υπάρχει το εξή πρόβλημα. Δεν υπάρχουν τόσα πολλά νοσοκομεία Είμαι. να πει ότι ε, επιστρατεύω. Το Ιδιωτικό Νοσοκομείο και το Καλυπτό. Εκεί είναι τα περιφερειακά νοσοκομεία. Να θυμίσουμε ότι έχουμε και άλλη ημερομηνία, την 15η Μαου, για το άνοιγμα του τουρισμού. Σωστά. Έτσι, Που δεν ξέρω αν συνεχίσουμε έτσι. Και ομιγέντο, εκεί προκύπτουν ζητήματα. Αν θα έχουμε με πρόβλημα. Θα οι Βρετανοί, το πρωί. Οι Βρετανοί μέχρι 30 Ιουνίου. Ε, ε, μπλοκ. Δεν, δεν θα έρχονται. έτσι, Απαγορεύονται οι πτήσει. Θα, θα το ξαναδούνε, λέει, ε, τέλη Μαου, αρχέ Ιουνίου. Και οι Γερμανοί ε, επίση έχουν α, το ίδιο α, πρόβλημα. Α, θυμίζω α, ότι η καγκελάριο Μέρκελ έβαλε σε lockdown τη uh, την Γερμανία μέχρι τι 18 Απριλίου. Και εκεί υπάρχει πάλι η συζήτηση τη επιβολή για όποιον ταξιδεύει α, να μένει σε καραντίνα αρκετέ μέρε. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι α, αυτό δεν θα είναι πολύ α, εύκολο. Κάποιο ναι, να φύγει να έρθει πέντε μέρε στην Ελλάδα και να μείνει 7 μέρε καραντίνα στην Γερμανία. Και αυτό γίνεται προβληματικό. Αλλά μην πάμε, είναι πολύ μακριά από τι εντάξει, Σωστά. Ε, νομίζω σωστά. ότι το πρώτο που. Ε, για να κανον, οργανώσουμε όσο μπορούμε τη ζωή μα, νομίζω ότι το εμπόριο δεν ανοίγει άμεσα. Σχολεία θα πάμε σίγουρα για δεύτερο δεκαήμερο του Απριλίου. Και εκεί υπάρχει μια συζήτηση. Αν είναι κοντά στο Πάσχα, μήπω ενωθούν τα διαστήματα και ανοίξει ναι, μια ναι. και καλή πρωτοθέω μετά το ναι, Πάσχα. Ναι. Και βεβαίω ε, είναι αμφιβόλο πλέον το αν θα μπορούμε να ταξιδέψουμε ω Αθηνών.